Καλημέρα σας, καλημέρα. Ο αντιπρόεδρος του Πολιτικού Συλλόγου Θόδωρος Μηθούρκας, ο αντιπρόεδρος Μιχάλης Δελικώστας, μέλος του Συλλόγου κ. Καραμανλής ο Γιάννης και μέλος του Συλλόγου του Νεοδοπέλκα. Και ερχόμαστε στο μεγάλο ζήτημα της μετάβασης. Είμαστε οι συντοπίτες. Παλαιό. Για να γίνει πιο δρόμο. Όχι, πού έμενε. Μαγειό Αλεξάνδρου και Αρχόμενος. Να Ναϊάδων και Πατανών. Με δεδομένο ότι έρχεται, έγινε μάλλον, κλείσαν αρκετές μονάδες, περιμένουμε να κλείσουν και οι υπόλοιπες τώρα. Και ζητάμε οπωσδήποτε να υπάρξει μία παράταση στις μονάδες. Δεν μπορούμε να κλείσουμε σε δύο χρόνια και καινούργια που θα ξεκινάει τώρα σε 1,5 χρόνο να κλείσει πάνω σε πέντε χρόνια. Με πολύ μικρό χρόνο διάστημα. Το πρόβλημα είναι και 4 και 5 χρόνια να σου δώσουν. Άμα δεν υπάρχει σχεδιασμένη μετάβαση. Δώρον άλλο δεν υπάρχει. Απλά επεκτείνεται η αγωνία. Το θέμα είναι πώς σχεδιάζει τη μετάβαση. Και μετά θα σε πει. Περιμένουμε να ακούσουμε ποιο είναι το σχέδιο. Όταν ήρθα το 2002 στην περιοχή, άκουμε από πάρα πολύ κόσμο ότι σε 30 χρόνια θα κλείσουμε τα εργοστάσια να τελειώσουν οι δημιουργίες πολλές τέτοιες θεωρίες. Δυστυχώς πέρασαν 20 χρόνια που κλείσανε. Οπότε και να θέλαμε οι τοπικοί παράγοντες να κάνουν κάτι για αυτό. Οι τοπικοί παράγοντες δεν μπορούσαν. Δεν μπορούσαν να το κάνουν. Αυτό είναι θέμα αναπτυξιακού προγράμματος. Τι θα αντικαταστήσει αυτή τη στιγμή. Και θα είναι η αξία που θα προσθέτει ο τόπος στην αντικατάσταση. Θα είναι σαν ένα τέτοιο. Θα τα συζητήσουμε όλα. Πρώτα θέλω να ακούσω από εσάς. Κυρίως είναι. Αλλά είναι ο κυρίως ο άξονας αυτός εδώ, ο οποίος είχε τόσα εργοστάσια στη σειρά και όπως είπε ο πρόεδρος πριν, τα μισά έχουν κλείσει και τα άλλα μισά δεν έχουν να κλείσουν. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο ότι έφυγαν πολλοί ξένοι από την πόλη, οι οποίοι κινούσαν τα φορτηγά αυτά που βαλούσαν το λιγνίτι και όλα αυτά. Πάρα πολλά άτομα έχουν φύγει, έχουν χάσει τις δουλειές τους αρκετοί εργολάβοι. Και το τι είναι λίγοι. Εμείς ακόμα εμείς εδώ που είμαστε δεν γνωρίζουμε τα όλα. Καλά. Ακούμε διάφορα αυτά που λέτε εσείς, ακούμε. Αλλά δεν βλέπουμε τι γίνεται. Η ζωή όμως δεν σταματά. Οι νέοι φεύγουν την περιοχή. Όπως αν ακούσατε και χάσαμε και μία έδρα βουλευτική στο νομό. Λόγω της μετανάστευσης, έτσι. Κάπου αλλού πήγε. Αλλά όπου τα Δυτική Μακεδονία, έτσι. Λοιπόν, και εδώ στην Βουλευτή Νόμο Κοζάνη. Αλλά το θέμα είναι ότι ακόμα και εμείς οι ίδιοι εδώ που είμαστε εδώ δεν έχουμε καταλάβει πώς θα γίνει όλο αυτό το πράγμα, πώς θα ανοίξουν καινούργιες δουλειές, πού θα απασχοληθούν οι νέοι, αν να γυρίσουν πίσω οι νέοι, πώς θα γυρίσουν πίσω οι νέοι. Έχουμε και εμείς πολλά ερωτήματα. Θέλετε να μου πείτε τα δικά σας, τις δικές σας προτάσεις, τις δικές σας σκέψεις πριν σας πω τις δικές μας. Καταρχάς, να πούμε ότι 7 στους 10 νέους δεν επιστρέφουν στην πόλη, φεύγοντας σαν φοιτητές. Που σημαίνει ότι χάνουμε ακόμα και ψυχολογικούς καταλόγους. Ο Δήμος Εορδέας είναι ένας από τους ελάχιστους Δήμους στην Ελλάδα, ο οποίος το 2014 είχε περίπου 45.000 ψηφοφόρους και αυτή τη στιγμή έχει 44.000 κάτι 700 λιγότερους εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι. Που ελάχιστοι δεν το έχουν πάθει αυτό. Άρα σημαίνει ότι χάνονται συνέχεια κόσμο και πάρα πολύ κόσμο. Και οι νέοι που είναι εγγεγραμμένοι έρχονται μόνο για να ψηφίσουν και δεν μένουν στην Ελλάδα. Αυτό είναι το βασικό. Αυτό ισχύει για την επαρχία. Έχουμε πρόβλημα στην επαρχία και μάλλον θεωρώ ότι αυτή η πόλη έχει το καλύτερο πρόβλημα σε όλη την Ελλάδα. Όταν έχει μόνο καλλιέργεια και την καλλιέργεια που πεθαίνει, το λογικό είναι. Και προσπάθησα μέσω του ΑΕΒ και αυτό το θέμα έδειξα και στον Κρήτονα Σέρνη, στον πολιτευτή σα, ότι βγαίνουν προγράμματα πολυκοινοποίησης που βοηθούν την περιοχή, αλλά είναι υποστελεχωμένο το γραφείο του ΑΕΒ και έχουμε μόνο δύο υπαλλήλους που ασχολούνται και με τα προγράμματα πολυκοινοποίησης και με τις πληρωμές των προγραμμάτων που αφορούν τους εργαζόμενους που μπαίνουν επασχολημένο στον ΑΕΒ. Μέσω ΑΕΒ στις επιχειρήσεις. Έχουμε... Κοιτάξτε, ο ΑΕΒ δεν είναι ο μοχλός μετάβασης. Δεν έπρεπε να είναι δουλειά του ΑΕΒ.
Εδώ πέρα έχουμε δύο ζητήματα. Έχουμε πρώτον ότι η ΔΕΗ αφήνει πίσω της μια μαύρη τρύπα, η οποία απαιτεί από οικολογικής πλευράς αποκατάσταση. Η αποκατάσταση αυτή θα έπρεπε να είναι μια βιομηχανική διαδικασία. Με πολλές θέσεις, καλές θέσεις δουλειάς, μόνο και μόνο για να. Εδώ από ό,τι καταλαβαίνω, πας μια βόλτα στο Αιγαίο και μετά πρέπει να πλύνεις τα πόδια σου τη μισή ώρα για να μπεις στο σπίτι σου. Φανταστείτε τι δουλειά θέλει η αποκατάσταση αυτής της τεράστιας τρύπας που έχει ανοιχτεί όλες αυτές τις δεκαετίες υπέρ της ηλεκτροδότησης των Ελλήνων. Αυτό είναι μεγάλη δουλειά. Αυτό δεν είναι δουλειά του ΑΕΠ. Έπρεπε να υπάρχει ειδικός οργανισμός για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος. Όπως πρέπει να ξεκαθαρίσει και το Ταμείο Δίκαιης Ανάπτυξης πώς θα βοηθήσει την τοπική αγορά. Το οποίο ακόμα σήμερα δεν το ξέρει κανένας μας. Ναι, γι' αυτό λέω. Το ένα είναι το θέμα της αποκατάστασης οικολογικής. Έτσι ώστε να μπορεί αυτή η γη να χρησιμοποιηθεί για άλλα πράγματα. Γιατί τώρα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οτιδήποτε. Ούτε καλά, δεν μιλάμε για αγροτική παραγωγή, μιλάμε για οτιδήποτε. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Το δεύτερο είναι αυτό που λέτε. Που λες. Οι επενδύσεις που γίνονται για τη μετάβαση, σε τι θα γίνουν, πώς θα γίνουν, από πού θα έρθουν τα χρήματα. Που βλέπουν για παράδειγμα ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης έρχονται ελάχιστα. Υποτίθεται ότι το Ταμείο Ανάκαμψης θα έπρεπε να είναι αυτό, είναι για την ανάκαμψη. Την ανάκαμψη για την πανδημία, από την ενεργειακή καταστροφή που έχουμε τώρα με τις τιμές του ρεύματος να πηγαίνουν εκεί που πηγαίνουν. Αλλά το βασικό είναι ένα ερώτημα. Μακροπρόθεσμα, σε 20 χρόνια, αυτή η περιοχή θα παράγει. Αν δεν μπορούμε να το απαντήσουμε αυτό το ερώτημα, δεν έχουμε πλάνο για την περιοχή του Ταμείου. Εμείς, ας πούμε, λέγαμε, το έχουμε καταθέσει και στη Βουλή, το είπα και πριν. Ωραία. Ποια είναι η βασική πηγή ενέργειας τα τελευταία 40 χρόνια? Λιγνίτης. Τέλος η λιγνίτης. Ποια θα είναι η πηγή ενέργειας? Τι θα κινεί τα φορτηγά, τα εργοστάσια, τη τσιμεντοβιομηχανία στο μέλλον? Ανανεώσιμα. Το υδρογόνο. Αυτό θέλει τεράστιες επενδύσεις. Και η πρότασή μας ήταν οι επενδύσεις αυτές να γίνουν στην Τολεμαίδα και στη Μεγαλόπολη. Δηλαδή, με άλλα λόγια, εκεί που υπάρχει θέμα επιβίωσης μιας πολιτείας που στήθηκε πάνω στο λιγνίτη, να αντικατασταθεί ο λιγνίτης με το νέο καθαρό καύσιμο. Κάπου πρέπει να το στήσεις έτσι κι αλλιώς. Γιατί να το στήσεις εδώ, που έχεις και το know-how, έχεις και τους ανθρώπους που ξέρουν και αν τα χέρια τους. Γιατί αν το πας τώρα στα Χανιά ή στο Ρέθυμνο, όπου κατάλαβε κιόλας, το λέω για να μην νομίζετε ότι θέλω να πω κάτι εναντίον των Χανιωτών ή του Ρέθυμνου, δεν ξέρω να το κάνουν. Δεν είναι. Δεν είχαν καμία εμπειρία βαριά βιομηχανία με επίκεντρο ενέργεια. Μα τα επίπεδα και έτσι κι αλλιώς η σταθμή μεταφοράς ρεύματος βασική είναι το Λεμαίδα και Μεγάλο. Μπράβο, γι' αυτό λοιπόν θα έπρεπε. Είτε πρόκειται για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είτε για δημιουργία υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κάπου να στηθεί αυτό. Και εμείς το έχουμε από τη ΔΕΛΤ. Του 2019 είχαμε κάνει αυτή την πρόταση. Αλλά αυτό θέλει ένα πλάνο. Θέλει ένα βιομηχανικό σχέδιο για την Ελλάδα όλη, να τη δει στην Ελλάδα σαν ένα σύνολο. Και να πει: ωραία, στην Τολεμαίδα θα βάλω αυτό. Εκεί θα βάλω εκείνο. Στην Αλεξανδρούπολη θα πάει η διανομή του υδρογόνου, για παράδειγμα, στην Ανατολική Ευρώπη, στην Υπόλοιπη Ευρώπη. Στην Κρήτη θα γίνει εκείνο. Χωρίς αυτό το πλάνο. Να κοιτάς από τον ΟΕΕΠ, να σε λέει λίγο. Να πας από ένα ταμείο πράσινης μετάβασης, να πάρεις και κάποια χρήματα για να καλύψεις κάποιες τρύπες. Έτσι, απλά το μόνο που κάνεις είναι τίποτα ψίχουλα. Ρίχνει ψίχουλα στους πεινασμένους. Και καμία απολύτως ελπίδα. Και φαντάζομαι και το άλλο πρόβλημα που θα έχετε εσείς, ιδίως ως ΕΕΠ, ως εμπορικό επιμελητήριο. Διαβλέπουμε όπου έχουμε πάει σε αντίστοιχες περιοχές. Και ένα διχασμό εντός των τοπικών κοινωνιών. Γιατί έχει τον άνθρωπο που δουλεύει στη ΔΕΗ 30 χρόνια, 20 χρόνια, ο οποίος κάπως θα το βολέψει. Θα πάρει ένα εφάπαξ, θα πάρει μια σύνταξη, έχει βάλει και κάποια χρήματα στην άκρη. Ο μαγαζάτορας όμως που ζούσε από αυτόν δεν έχει τίποτα. Έχει μεσολαβήσει και μια πανδημία. Έτσι, και φεύγει, είτε στη σύνταξη, είτε το παιδί που φεύγει του εργαζόμενου στη ΔΕΗ και το μαγαζί μένει χωρίς πελατεία και χωρίς καμία προοπτική για
επανασύνδεση με μια συνολική ζήτηση. Εκεί πάνω που συζητάμε ότι το σχέδιο οδήγησης αναπτυξιακής μετάβασης είναι ένα σχέδιο το οποίο θα υλοποιηθεί σε βάθος 5ετίας, 7ετίας. Σε αυτά τα χρόνια που ήδη έχουν κλείσει οι διεθνωτικές μονάδες και ήδη βλέπουμε στην τσέπη μας ότι υπάρχει τεράστιο θέμα. Τι γίνεται? Δηλαδή έχουμε μια 5ετία μέχρι να υλοποιηθούν κάποια πράγματα στα οποία σβήνει η πόλη κυριολεκτικά. Και δεν μιλάμε τώρα για τις επιχειρήσεις. Οι εμπορικές ιδίως έχουν τεράστιο πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα. Ιδίως μετά τα 2 χρόνια COVID είναι υποδιάλυση. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι η Ελλάδα ως πολιτεία, ως κοινωνία έχει υποχρέωση σε ανθρώπους που ετοιμάζεται να τους βάλει στο καλάθι να χρήσουν. Γιατί γίνεται απολυμπητοποίηση ή οποιοδήποτε λόγο. Έχει μια υποχρέωση που μπορεί να την εκπληρώσει με τα μαθήματα που πάθαμε από την περίοδο της πανδημίας. Δηλαδή, την περίοδο της πανδημίας, το κράτος ξέχασε τα περί νεοφιλελευθερισμού και ανοησίες, έτσι, και μπήκε μέσα και λέει: ωραία, θα κρατήσουμε εμείς τα μαγαζιά ανοιχτά για όσο χρειαστεί, μέχρι να γίνει η μετάβαση μετά την πανδημία. Αυτό το μοντέλο, από τη στιγμή που εφαρμόστηκε σε ολόκληρη την Ελλάδα στη διάρκεια της πανδημίας, και καλά έκανε και να εφαρμόστηκε, εμείς θα θέλαμε να το θέλουμε και διαφορετικά, αλλά θα μπορούσε αυτό το μοντέλο να ισχύσει για την τελευταία. Με άλλα λόγια, ωραία, έχουμε ένα σχέδιο. Πενταετές σχέδιο μετάβαση σε κάτι άλλο. Εμείς προτείνουμε τι είναι αυτό το άλλο. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει και εκεί να προτείνει εκεί. Συμφωνεί με εμάς, διαφωνεί με εμάς. Τι αντιπροτείνει, ότι θα παράγεται σε αυτή την πολιτεία εδώ στα επόμενα 5-10-20 χρόνια. Ας το προτείνει. Η μετάβαση πώς θα γίνει, να μην κλείσει τα μαγαζιά. Ό,τι γινόταν στην πανδημία. Στήριξη της εμπορικής κίνησης όπως τη ριζόταν, όχι και πολύ ιδιαίτερα, αλλά έτσι κουτσά στραβά στη ριζόταν. 9.800. 9.800. 5.800 ήταν τα ρήτρα να προσαρμογήσει. Ενώ μα ερχόταν 2.800. Τι μετάσταμα έχει ήταν. Εργοστάσιο από του ζαχαροπλαστική. Τετραγωνικά. Ζαχαροπλαστικό και η φούρνη είναι με υγρασία. Δεν είναι το ρεύμα, είναι αέριο. Άλλο το αέριο που βάζει. Ναι, άλλο το αέριο που βάζει. Επειδή επενδύσαμε το θέμα εκεί πέρα, ήταν ωραία. Ή κάποιος τρεμένος να το πάρει το μαγαζί και να πάει στην Κρήτη. Κοιτάξτε, αν δεν καταλήξει. Τι με έλεγε Νέστε, αν δεν πάρθουν μέτρα άμεσα, και δεν μιλάω τώρα για την απολυμπητοποίηση και για βιομηχανικά σχέδια, άμεσα από το να καταργηθούν οι επιστρεπτές μέχρι να πέσει το ΦΠΑ, πρέπει άμεσα, άμεσα, η ακρίβεια μας έχει πνίξει. Μας έχει πνίξει. Συναντηθήκαμε σήμερα με τον κύριο Βαρουφάκη, είχαμε την τιμή να μας επισκεφτεί στην πόλη μας. Συζητήσαμε για τα θέματα της απολυμπητοποίησης και τα προβλήματα των εμπόρων συγκεκριμένα. Είναι εμπειρία να συζητάμε με τον κύριο Βαρουφάκη. Ακούσαμε τις θέσεις του κόμματος του Μέρα 25 και τις απόψεις που μας κατέθεσε. Ευχόμαστε να μας επισκεφθούν και άλλοι κομματικοί σχηματισμοί, όπως είναι ο πρώτος που συναντάω γραμματέας κόμματος στην πόλη μας. Ευχόμαστε να μας βοηθήσετε όσο μπορείτε με την τεχνογνωσία και την εμπειρία που έχετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγωνίες. Κοιτάξτε, η Πτολεμαίδα σβήνει. Και δεν υπάρχει πρόγραμμα για μετάβαση σε ένα άλλο βιομηχανικό μοντέλο μακριά από το Λιγνίτη. Εμείς στο Μέρα 25 θεωρούμε ότι μια πόλη σαν την Πτολεμαίδα που έχει τις υποδομές για βαριά βιομηχανία, για την ενέργεια, θα πρέπει να γίνει το κέντρο του επόμενου Λιγνίτη, που είναι το υδρογόνο. Όποια χώρα, όποια πόλη καταφέρει να παράξει μεγάλες ποσότητες υδρογόνου και να εξασφαλίσει τη διανομή του στην περιοχή, θα έχει μέλλον για τα επόμενα 200 χρόνια. Η επόμενη βιομηχανική επανάσταση θα ξεκινήσει από εκεί. Στο μεταξύ, στη διάρκεια της μετάβασης έχει πολύ μεγάλη σημασία, και αυτό είπαμε με τους εκπροσώπους του εμπορικού κόσμου στην Πτολεμαίδα, να στηριχθεί αυτή η πόλη. Ως Έλληνες, ως κοινωνία, έχουμε μια υποχρέωση, γιατί το ρεύμα μας από εδώ έρχονταν. Έχουμε μια υποχρέωση με τα εργαλεία της πανδημίας, που χρήστος στα ικούρες η κυβέρνηση δημιούργησε, επιστρεπτές, ενισχύσεις ενοικίων, να κρατηθούν τα μαγαζιά ανοιχτά. Μέχρι να γίνει η μετάβαση. Ένα άλλο κομμάτι της μετάβασης πρέπει να είναι μια ολόκληρη βιομηχανία αποκατάστασης της μαύρης τρύπας που αφήνει η ΔΕΗ πίσω της. Οικολογική αποκατάσταση. Αυτός ο τόπος να μην είναι δηλητηριασμένος για τα επόμενα 500 χρόνια. Αυτά είναι κάποια βασικά ζητήματα τα οποία μας θέλουν ένα πλάνο εθνικό. Δεν μπορείς να λύσεις το πρόβλημα της Πτολεμαϊδας αν δεν έχεις ένα εθνικό βιομηχανικό σχέδιο, πράσινο, έτσι, μέσα στο οποίο να εντάξεις
τη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από το λιγνίτη εδώ σε αυτή την πόλη, στη Μεγαλόπολη, στην Πελοπόννησο και ούτω καθεξής. Γαζιά και εργοστάσια και βιοτεχνίες κλείνουν, που δεν κλείσανε με την κρίση του ευρώ, λόγω του λογαριασμού της ΔΕΗ. Είναι όμως άλοθη της κυβέρνησης Μητσοτάκη το να λένε ότι οι λογαριασμοί πάνε εκεί που πηγαίνουν λόγω του διεθνούς προβλήματος. Υπάρχει διεθνές πρόβλημα. Η τιμή της ενέργειας αυξάνεται παντού. Όχι όσο γρήγορα στην Ελλάδα, όσο στην Ελλάδα. Εδώ είναι σκάνδαλο και το καταγγέλλω ξεκάθαρα από την κάμερά σας. Έχουμε ένα σύστημα που η τιμή του ρεύματος που πληρώνετε εσείς εκεί έξω που μας βλέπετε ισούται με το κόστος της πιο ακριβής μονάδας. Δηλαδή, έστω ότι παράγουμε από το λιγνίτη με 5 μονάδες, 5 ευρώ. Από τα υδροελεκτρικά με 1. Και κάποιες μονάδες, κάποιες κιλοβατόρες παράγονται από φυσικό αέριο με 20. Όλοι θα πληρώνονται 20. Ο ολιγάρχης ο οποίος έχει αγοράσει τη ΔΕΗ που έχει ένα από τα 3 εργοστάσια παραγωγής από φυσικό αέριο, αυτός παίρνει τα κέρδη τα οποία εσείς του καταβάλλετε λόγω αυτής της πολιτικής που ισχύει στην Ελλάδα από το 2018. Έχουμε ένα χρηματιστήριο ενέργειας, το οποίο καθορίζει κάθε μέρα τη τιμή της ενέργειας την επόμενη μέρα του ηλεκτρικού ρεύματος, το οποίο είναι σκάνδαλο. Γιατί έχεις 3 ολιγάρχες, εσύ την ιδιωτική τώρα ΔΕΗ, που μεταξύ τους τα βρίσκουν, δεν είναι χρηματιστήριο, είναι σαν καφενείο είναι, που τα βρίσκουν μεταξύ τους και σας χρεώνουν ό,τι θέλουν. Αυτό εξηγεί γιατί έχουμε κρίση, αλλά αντίθετα με τα μαγαζιά τα οποία υποφέρουν, οι 3-4 αυτοί οι ολιγάρχες έχουν όλο και περισσότερα κέρδη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όσο αυξάνεται το κόστος παραγωγής, εσάς που μας βλέπετε σας χρεώνουν πολύ περισσότερα. Αυτό πρέπει να καταργηθεί. Το ΜΕΡΑ25 είμαστε το μοναδικό κόμμα που λέμε κατάργηση του χρηματιστήριου ενέργειας. Όχι επιδοτήσεις. Όχι να επιδοτείτε το ρεύμα. Γιατί να επιδοτείτε το ρεύμα? Η τιμή του να πέσει. Γιατί η επιδότηση, ξέρετε τι σημαίνει? Ότι δανείζονται από την κυρία Λαγκάρτ και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή τη κυβέρνηση, αυτό κάνουν γιατί τα χρήματα δεν έχουν να σας δώσουν για επιδότηση. Δανείζονται από την κυρία Λαγκάρτ, δηλαδή χρεώνουν τα παιδιά σας, τα παιδιά μας, για να επιδοτούν τους ολιγάρχες. Όχι, ταβάνι στο ηλεκτρικό ρεύμα. Τελεία και παύλα. Καταγγέλλεται καρτέλ στην ενέργεια, άρα δεν λειτουργεί. Μόλις το έκανα. Προφανώς. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να καταγγέλλω καρτέλ στην ενέργεια και στα σούπερ μάρκετ. Γιατί και στα σούπερ μάρκετ ισχύει κάτι αντίστοιχο, έτσι. Έχει τους αγρότες πουλάνε 3,60 και οι αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ είναι απολύτως δυσανάλογες με την αύξηση της τιμής που παίρνει ο παραγωγός. Γιατί είναι καρτέλ των σούπερ μάρκετ, όπως είναι καρτέλ ενέργειας. Ας είμαστε ειλικρινείς. Το κέντρο των Αθηνών, όποιος και να είναι στη κυβέρνηση, βλέπει την Πτωλεμαϊδα ως ένα πρόβλημα το οποίο άντε να τελειώνουμε με αυτό. Να φύγετε ο λιγνίτης, να τελειώνουμε και με την Πτωλεμαϊδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς τι λέμε? Για να επιβιώσει αυτή η πόλη, για να μην χαθούν όλες αυτές οι υποδομές, το know-how, το ανθρώπινο κεφάλαιο, υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν να κάνουν πράγματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη δημιουργία νέων πηγών ανανεώσιμης ενέργειας. Για να μην χαθεί, θα πρέπει να υπάρχει ένα πρόγραμμα μετάβασης. Να πέσουν σοβαρά χρήματα στην επένδυση, για παράδειγμα, εμείς το θέτουμε στο τραπέζι της ζήτησης, βιομηχανία παραγωγής υδρογόνου. Πράσινο υδρογόνο εδώ στην Πτωλεμαϊδα. Έχουμε τις υποδομές να το κάνουμε εδώ. Πουθενά άλλου δεν τις έχουμε. Ωραία. Όσο πιο γρήγορα πέσουν αυτά τα χρήματα, τόσο καλύτερα, τόσο πιο μεγάλες πιθανότητες να έχουμε αυτή τη μετάβαση. Ξέρετε τι φοβάμαι με την επέκταση της χρήσης του λιγνίτη? Ότι απλά θα σας δώσουν εδώ σε αυτή την πόλη άλλα 2-3-4 χρόνια και τον γκρεμό που τον αντιμετωπίζετε σήμερα θα τον αντιμετωπίσετε μετά. Χωρίς να γίνει ποτέ η μετάβαση. Γι' αυτό λέω ότι είναι δικό από μαχαίρι η επέκταση της χρήσης του λιγνίτη.